Κύριε Κουζούκα, με πρωτοβουλία σήμερα και τη συμπαράσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, άδειασε το πάρκο στην Μεγάλο Αλεξάνδρου. Τι αντιμετωπίσατε και ποια θα είναι η συνθήκη που θα επικρατεί από εδώ και πέρα? Από χτες είχαμε κανονίσει μια επιχείρηση καθαρισμού του πάρκου με την βοήθεια και της αστυνομίας και της υπηρεσίας καθαριότητος για τις 6.30 σήμερα το πρωί. Ήρθαμε εδώ στο πάρκο. Όπως βλέπατε, τόση μέρα ήταν γεμάτο από... Και συνέχεια πολλαπλασιάζονταν ο πληθυσμός. Κάθε μέρα ο αριθμός αυξανόταν των κάθε μεταναστών. Και με την βοήθεια και της αστυνομίας και με τις δημοτικές αστυνομίες και της εταιρείας Security, καταφέραμε σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα να απομακρύνουμε τους ανθρώπους που ήταν εδώ πέρα. Και φυσικά γίνεται καθαριότητα στον χώρο. Τώρα έχει αναλάβει η υπηρεσία καθαρίου να καθαρίσει το μέρος. Θα πληθεί όλο το μέρος και θα φυλαχτεί για τις επόμενες μέρες. Θα φυλαχτεί, όταν λέτε, υπάρχει συμπαράσταση από εταιρεία Security που θα αναλάβει το έργο, γιατί φαντάζομαι ότι εσείς δεν μπορείτε να κάνετε αποκλειστικά αυτή τη δουλειά, έτσι? Θα συνδράμουμε κι εμείς όσο μπορούμε και πρωί και απογεύματα. Αλλά η εταιρεία Security θα το φυλάει 24 ώρες. Μάλιστα. Ο λόγος είναι δηλαδή να μην κοιμούνται εδώ, να μην στρατοπεδεύουν εδώ, έτσι δεν είναι? Να μην κοιμούνται, ναι. Όποιος θέλει μπορεί να καθίσει, να πιει ένα καφέ, να μιλήσει, να παίξουν τα παιδιά του. Αλλά όχι ο ύπνος και το σκουπίδι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα τώρα. Είναι πριν 2 μέρες το είχαμε ξανακαθαρίσει. Έχετε ξαναπαρέμβει δηλαδή? Σχεδόν κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα ερχόμασταν, καθαρίζαμε και πλύναμε. Είχαν μεταφέρει ακόμα και στρώματα εδώ στην περιοχή, έτσι? Ναι, στρώματα, γιατί κάποιοι κοιμόντουσαν όχι στο χόρτο, στο τσιμέντο. Τσιμέντο πάνω και είναι λίγο παγωμένο. Μάλιστα. Πού πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, πώς αντέδρασαν στην σημερινή επιχείρηση? Ναι, αντέδρασαν ότι δεν υπάρχει χώρο στο ξενοδοχείο, το Captain Ηλίας, στο οποίο τους είπαμε να πάμε, αλλά τους είπαμε ότι πρέπει να πάνε στους παρακείμενους χώρους του Captain Ηλίας, που έχει αρκετό χώρο να στήσουν και τις σκηνές που είχαν και κάποια άλλα πράγματα, sleeping bag, να βάλουν να κοιμηθούν εκεί πέρα. Δεν μπορούν να είναι στο κέντρο, το τουριστικό κομμάτι εδώ που είναι μπροστά στο λιμάνι και το βλέπει όλος ο κόσμος. Πάρε και την κούλα. Είστε η εταιρεία Security η οποία θα φροντίσει ώστε να μην επανέλθουν στον χώρο, έτσι δεν είναι? Από ό,τι γνωρίζουμε, είναι η προσφορά σας. Η κεφαλής προσφορά. Η κεφαλής προσφορά, δηλαδή χορηγία στο Δήμο. Να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε. Ποια ήταν η κατάσταση που αντιμετωπίσατε το πρωί που ήρθατε? Ανυπάκουη. Και εδώ θα μείνω. Δεν σας σκουπίδια το πάρκο. Σε δημόσιο χώρο απαγορεύεται. Υπάρχει χώρος για να μπορείτε να μείνετε στη διαμονή σας στο Captain Ηλίας. Έχει και χωράφια εκεί να κατασκηνώσετε και αυτά. Μπορείτε να ενοχλείτε χωρίς να... Και τώρα θα μείνετε εδώ δηλαδή για να φυλάτε το χώρο, όσο χρειαστεί, ναι, όσο χρειαστεί. Να διατηρηθεί ο χώρος καθαρός και για τους συμπολίτες μας.